Εν όψει επιβολής και νέων περιορισμών στον κλάδο της εστίασης, καθώς η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση, είναι πιθανό να λάβει και άλλα μέτρα, όπως να υποχρεωθούν δηλαδή οι ιδιοκτήτες να κλείνουν νωρίτερα μπαρ και εστιατόρια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση λέγοντας ότι είναι μια δύσκολη περίοδος και χρειάζεται γρήγορση και προσοχή από όλους, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Για τον κλάδο των μπαρ και κέντρων διασκέδασης αναφέρθηκε στην εφαρμογή του μέτρου για τους όρθιους, ενώ για τους καθήμενους ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν κανόνες για τις αποστάσεις. Ο πρόεδρος του Σωματείου Καταστημάτων Εστίασης, Χρήστος Τάτσης, αναφέρθηκε στα νέα μέτρα λέγοντας ότι για ακόμη μια φορά πέφτει το βάρος στην εστίαση και στις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν, καθώς τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι εργαζόμενοι σε καφέ μπαρ και εστιατόρια βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ο κ. Τάτσης επανέλαβε την αναγκαιότητα στήριξης του κλάδου, καθώς το πλήγμα που έχουν δεχτεί είναι βαρύ και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει το χειμώνα και ποια μέτρα θα ισχύουν. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι ο κλάδος της εστίασης είναι κεντρικός πυλώνας της οικονομικής δραστηριότητας και ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, με 700.000 εργαζόμενους και χιλιάδες σημεία πώλησης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να στηριχθεί και να ενισχυθεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάμε για εκατοντάδες ανέργους και πολλά λουκέτα. Πράγματι δύσκολα τα πράγματα ακόμη μια φορά για την εστίαση. Θα είναι αυτή η εβδομάδα δοκιμαστικά να δούμε πώς θα πάει με χωρίς όρθιους βασικά στα μπαρ, το οποίο είναι αδύνατο να λειτουργήσουν κάποια καταστήματα όπως το καταλαβαίνουμε. Το έχω ξαναπεί ότι είναι δυστυχώς ό,τι γίνεται επιβαρύνει τον κλάδο μας. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί με τα αναλώσιμα, μάσκες, γάντια και οτιδήποτε χρειάζεται ο κλάδος, αντισηπτικά, που είναι και αυτά δυσβάστακτα μέσα σε μια περίοδο που διανύουμε με μια φοβερή κρίση, με μια πτώση του 60% στο σύνολο της εστίασης. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, κάθε μέτρο είναι δύσκολο για μας. Και μην ξεχνάμε ότι, όπως έχουν ξαναπεί, είναι λάθος που έχουν χειριστεί με αυτή την κατάσταση τώρα τα σύνορα, το άνοιγμα των συνόρων, και πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Ουσιαστικά αντιδρά και ο κόσμος, κύριε Τάτση. Δηλαδή και ο κόσμος έρχεται πολλές φορές στα λόγια με τον καταστηματάρχη, με το πώς θα κάτσει, πού θα κάτσει. Είναι πράγματι και αυτό, το να κάνεις αστυνόμευση στα καταστήματα είναι, το έχουν ξαναπεί, πολύ πολύ δύσκολο. Πρέπει να αλλάξουν, δηλαδή πρέπει να πάρθουν μέτρα στήριξη. Από τη στιγμή που παίρνονται μέτρα για τον υγειονομικό νόμο, πρέπει να πάρθουν και μέτρα στήριξη. Όταν δεν μπορείς να βάλεις μέσα κόσμο στο μαγαζί, πώς θα λειτουργήσει ένα μαγαζί, πώς θα τα βγάλει πέρα. Γιατί και ο χειμώνας που στα Γιάννενα δεν έχουμε θερμοκρασίες Αθήνας. Δυστυχώς αυτό δεν είναι. Ναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχουμε σίγουρα αυτές τις θερμοκρασίες που έχουν στην Αθήνα. Δεν μπορεί να κάτσει αυτό, έξω ο άλλος εύκολα. Ούτε έξω μπορεί να καθίσει, αλλά και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί η κατάσταση με τα κρούσματα, με την αύξηση που παρουσιάζεται τώρα τελευταία. Και είπαμε, είναι πολύ δύσκολο. Εμείς είχαμε χειριστεί την κατάσταση πολύ ωραία, είχαν έρθει τα κρούσματα σε μηδενικό βαθμό και από εκεί και πέρα ξαναφέραμε νέο κόσμο και αυξήθηκαν πάλι τα κρούσματα και πάλι την πληρώνουμε εμείς. Οι πιο μικρές ηλικίες πώς λειτουργούν, κύριε Τάτση, εσείς που έχετε, είστε μέσα στην εστίαση, πώς λειτουργούν τα παιδιά αυτά που ουσιαστικά προς τα εκεί στρέφονται? Και τα περισσότερα βέλη εντός και εκτός εισαγωγικών. Ναι, πράγματι. Εντάξει, οι μικροί είναι παρορμητικοί σε όλες τις αντιδράσεις. Ξέρουμε ότι δεν μπορούσε να τους κρατήσεις εύκολα ούτε να τους περιορίσεις. Δύσκολα καταλαβαίνουν αυτά τα μέτρα που προσπαθεί να πάρει η κυβέρνηση και δύσκολα και από εμάς από τα καταστήματα να μπορείς να τους συνετίσεις και να τους περιορίσεις εκεί που θέλουν η κυβέρνηση, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο.